Και συνέχεια. Με τον Εγαβαλά που έχει ο στόχο τον Μαϊστρέλη, φάουλ εκεί κάνει και έχουμε τη δεύτερη κίτρινη, την τρίτη στο παιχνίδι, τη δεύτερη από πλευράς παίχτη του Ηλιακού είναι ο Μουζής. Κιτρινίζεται. Και το φάουλ. Αρκετά πλάγια. Με τον Δημήτρη Γαβαλά και το ίδιο πάλι σκηνικό. Τον κόσμο να μεταφέρεται στην περιοχή του Τριφωνόπουλου. Ο Γαβαλάς εκτελεί. Σφυρίζει ο διαιτητής, η μπάλα έξω. Για την φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και λίγο χρόνο ο Τριφωνόπουλος, αργά αργά την επαναφέρει. Ένα λεπτό ακόμη. Μηδέν μηδέν αιωλικός ηλιακός, ένατη αγωνιστική δέλτα αθλητική κατηγορία. Εδώ στην Μυτιλίνη. Κλαμπάνος, Μοριανός με το κεφάλι διώχνει, Γαβαλάς. Ο Μαϊστρέλης δεν έχει τίποτα, ξανά επέστρεψε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Συμπληρώσαμε τα πρώτα 45 λεπτά, έχουμε και έναν παίχτη του Ηλιακού στο έδαφος που ήταν ο Καραθανάσης. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο παίχτης της ομάδας του Πύργου. Παίχτες πάνω από τον τραυματισμένο παίχτη και το φορείο. Να λοιπόν και ένα πλάνο από τις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου με τον κόσμο να παρακολουθεί την αναμέτρηση. Και η μπάλα τώρα. Κλαμπάνος. Κραγκαρίς. Υπάρχει κάποιο επεισόδιο από ό,τι βλέπουμε κι εμείς στα αποδυτήρια εκεί. Με τον παρατηρητή και με κάποιον παράγοντα το υλικό δεν μπορούμε να ξέρουμε, είμαστε μακριά. Τι επεισόδιο είναι εκεί. Βλέπουμε την αστυνομική δύναμη να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Είδαμε για λίγο εκεί τον παρατηρητή, το αγώνα του κύριου Τραντάλη. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Δεν θα αναργήσει ο Γιώργος Σέγκος από την Εύβοια να σημειώσει το τέλος του πρώτου μέρους. Εμείς να θυμίσουμε μόνο ότι στο δεύτερο λεπτό, στο 10ο και στο 19ο ο Ηλιακός είχε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες να παραβιάσει την ευθεία του Τριφωνόπουλου με τον Μοριανό, τον Καρακλά και πάλι τον Μοριανό στο 19. Μία καλή ευκαιρία είχαν οι φιλοξενούμενοι στο 21 όταν δυνατός του Κλαμπάνου σε μια ξαφνική αντεπίδεση έφυγε out. Από εκεί πέρα ο Ηλιακός κρατά τον έλεγχο του παιχνιδιού, ελέγχει το παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί ακόμη να παραβιάσει την αντίπαλο εστία. Τρεις κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι, δύο από πλευράς Ηλιακού, μία σε παίκτη του Αιωλικού έδειξε ο Σέγκος. Και ίσως είναι η τελευταία φάση αυτή που βλέπουμε τώρα με τον Γαβαλά να έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ.
Ενώ ο Σέκος κρατά ακόμη τις καθυστερήσεις, ο Γαβάλας εκτέλεσε, θα διώξουν οι αμυντικοί του Ηλιακού, θα προσπαθούν να βγουν, άσχημο το κοντρόλ εκεί που έκανε ο Κράγκαρης. Παίκτες του Ηλιακού ξανακέρδισαν και με τον Γονιδέλη, τον Βαγγέλη τον Γονιδέλη, να βρίσκει τον Γαβαλά. Γαβαλάς η σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Μαϊστρέλη, πιάνει αυτός προς την κεφαλιά, κόρνερ. Να λοιπόν που το παιχνίδι έχει και συνέχεια, δεν τέλειωσε στο φάουλ. Θα δούμε και αυτό το κόρνερ, θα μας φέρει πάλι κόσμο στα καρέ του Τρυφωνόπουλου. Ο Παπαδημητρίου αυτή τη φορά εκτελεστής και όχι ο Γαβαλάς. Ο Παπαδημητρίου. Μοριανός στην κεφαλιά, Κλαμπάνος όπως να φύγει μπάλα, να κερδιστεί και χρόνος, Κράγκαρης τώρα. Στην αντεπίθεση για τον Ηλιακό έχει τα... μεγάλο διασκελισμό ο παίκτης, θα μπει και στην περιοχή, Κράγκαρης θα τη βγάλει, θα βγει ο Καραβασίς να τη χάσει. Θα λοιπόν ένας ανάσημος κίνδυνος για την εστία, θα έρθει από μακριά, θα κάνει ένα σουτ ο Παπα-Νικολάου, η μπάλα out. Ξαφνικά λοιπόν η φάση αυτή, ο Αρχιμανδρίτης ήταν το νούμερο 11, ο Αρχιμανδρίτης ήταν το δυνατό σουτ. Λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καραβασίλη στις καθυστερήσεις. Ο Κράγκαρης έφυγε με ωραίο διασχετισμό μέσα στην περιοχή, έβγαλε την μπάλα σε δέχαση και ο Καραβασίλη. Μπάλα ήρθε στον Αρχιμανδρίτη που βαστάει τώρα το κεφάλι του. Δυνατό το σουτ